μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 1002 και διαβάζουμε την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ΙΑ. Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, ΙΑ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέγω λοιπόν, μήπως απέρριψεν ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, διότι και εγώ Ισραηλίτης είμαι εξ σπέρματος Αβραάμ εκ φυλής Βενιαμίν. Δεν απέρριψεν ο Θεός των λαών αυτού τον οποίον προεγνώρισεν, ή δεν εξεύρεται τη λέγη γραφή περί του Ηλίου, πως ομιλεί προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου εθανάτωσαν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και εγώ εναπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχή μου. Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός? Αφήκαησε με αυτόν 7.000 ανδρών, ήτινες δεν έκλειναν γόνοι εις τον Βάαλ. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού απέμεινε κατάλοιπον τι κατεκλογήν χάριτος. Εάν δεν καταχάριν δεν είναι πλέον εξέργων, επειδή τότε η χάρις δεν γίνεται πλέον χάρις. Εάν δεν εξέργων δεν είναι πλέον χάρις, επειδή το έργον δεν είναι πλέον έργον. Τι λοιπόν, ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν, καθώς είναι γεγραμμένον έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωση και ότα δα μην ακούωση, έως τη σήμερον ημέρας. Και ο Δαβίδη λέγει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχων και εις σκάνδαλων και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ασκοτιστός είναι η οφθαλμή αυτών δια να μη βλέπωση και των νότων αυτών δια παντός κύρτωσον. Λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσαν δια να πέσωση, μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, δια κινήσει αυτούς η ζηλοτυπίαν. Και αν η πτώση σε αυτόν είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωση σε αυτόν πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν εγώ είμαι Απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω. Ίσως κινήσω η ζηλοτυπίαν αυτούς ήτινες, είναι σάρξ μου και σώσω τεινάς εξ αυτών. Διότι η αποβολή αυτών είναι φιλίωσης του κόσμου. Τι θέλει είστε η πρόσληψη σε αυτόν ημί ζωή εκ νεκρών? Και αν η ζύμη είναι Αγία, είναι και το φύρωμα. Και αν η ρίζα είναι Αγία, είναι και η κλάδη. Αλλά εάν την έστω των κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα ενεκετρίστης μεταξύ αυτών και έγινε συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος ελαίος, μη κατακαυχάσε εναντίον των κλάδων. Εάν δε κατακαυχάσε, σι δε βαφτάζεις τη ρίζαν, αλλά η ρίζα σε. Θέλεις επί λοιπόν να απεκάπησαν οι κλάδοι δια να εκεντριστώ εγώ? Καλώς, δια την απιστίαν απεκόπησαν, σι δε δια της πίστεως ίστασε. Μη ψιλοφρόνη, αλλά φοβού, γιατί αν ο Θεός δεν εφίστη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δε φυστεί μη δε σε. Ιδέ λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού, επιμέν τους πεσόντας την αυστηρότητα. Επισέ δε τη χριστότητα, εάν επιμείνεις τη χριστότητα, διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. Και εκείνη δε, εάν δεν επιμείνωσιν εις την απιστία, θέλουσε να κεντριστεί. Διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εκεντρήσει αυτούς. Επειδή αν εσύ απεκόπεις απ' της φυσικής αγριελαίας και παραφύσιν ενεκετρίστης εις καλήν ελαίαν, πόσο μάλλον ούτη η φυσική θέλουσε να κεντριστεί εις την ίδια αυτόν ελαία. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο, δια να μην υψηλοφρονείτε, ότι τύφλωσης κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Κι ούτω πάσο ο Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τα σασεβίας από του Ιακώβ. Και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτόν, όταν αφαιρέσω τα σαμαρτίας αυτών.
κατά μέν το Ευαγγέλιο είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογή είναι αγαπητοί δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτη μεταμελίας είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Διότι καθώς και εσείς υπηθήσατε ποτέ εις τον Θεόν τον Ρώμο, συλλεήθητε εν τη απηθεία τούτων, ούτω και ούτι επίθησαν τώρα, εν το ημετέρω ελέη δια να ελεηθώσουν και αυτοί. Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας στην απήθεια δια να ελεήσει τους πάντας. Αμήν. Φοβερό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μυστήριο του Ισραήλ. Είναι ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός. Είναι ο λαός ο οποίος έχει την υιοθεσία, ο οποίος έχει τη δόξα, τις διαθήκες, την ομοθεσία, τη λατρεία, τις επαγγελίες, τον οποίο είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός κατά σάρκα. Είναι λοιπόν φοβερό το μυστήριο του λαού Ισραήλ, ο οποίος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εν τέλει δεν επίστευσε σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Και δεν επίστευσε διότι δεν έδωσε προσοχή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διότι η πίστης έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Το ερώτημα όμως είναι, δεν κατάλαβαν? Δεν κατάλαβαν τι έγινε? Φοβερό είναι. Ο λαός του Θεού δεν κατάλαβε τι έγινε? Δεν κατάλαβε ότι ο Θεός έστειλε την ελπίδα του Ισραήλ, το Μεσσία? Και μάλιστα όταν εισήρχεται στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς είπε «Ήθε και εσύ να εγνώριζες την ημέραν σου ταύτην, τη δική σου ημέρα, διότι για σένα ήρθα εγώ επί της γης». Αλλά δεν εγνώρισε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εγώ, λέει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, θέλω σας παρεξήνει ζηλοτυπίαν με το μη έθνος Θεού, θέλω σας παραργήσει με έθνος ασύνετον. Εγώ το έκανα αυτό. Και είναι απίστευτο, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός έκαμε, όχι χωρίς λόγο, θα δούμε. Ο Θεός έκαμε κάτι απίστευτο. Λέει η Γραφή, έκλεισε τα μάτια να μην βλέπουν, έκλεισε τα αυτιά τους να μην βλέπουν και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Δαβίδ λέγει, η τράπεζα που τρώγουν να γίνει σε αυτούς παγίδα, βρόγχος, σκάνδαλο, ώστε να σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους να μην βλέπουν και τον νότο διαπαντός κύρτωσον η σκλαβιά. Απίστευτο είναι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν χωράει το μυαλό μας, το μυαλό μου. Τον λαό του, τον εκλεκτό του, τον απέρριψε. Και στο ερώτημα αυτό απαντάει ο Απόστολος Παύλος, μη γέννητο, δεν τον απέρριψε το λαό του, γιατί κι εγώ Ισραηλίτης είμαι, εξ σπέρματος Αβραάμ και εκ φυλή Βενιαμίν. Δεν απέρριψε ο Θεός το λαό αυτού τον οποίον προεγνώρισε. Αλλά κάτι συνέβη και αυτό θα δούμε τώρα, που είναι το μέγα μυστήριο. Το λαό του δεν τον απέρριψε. Αντιθέτως η Γραφή τι λέει περί του Ηλία, ο οποίος είναι και η προτύπωση της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί ο μεγαλύτερος των προφητών είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ήλθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου του προφήτου. Και ο Ηλίας τι λέει προς τον Θεό για τον Ισραήλ? Κύριε,
ο λαός Ισραήλ τους προφήτες σου όλους τους θανάτωσε, τα θυσιαστήριά σου όλα τα κατέσκαψε και εγώ μόνος μου είναι απελήφθην και ζητούν και τη δική μου την ψυχή. Αλλά ο Θεός τι λέει? Αφήκα είσαι με αυτόν 7.000 ανδρών οι οποίοι δεν έκλειναν γόνι στον Βάαλ. Άφησα στον εαυτό μου 7.000. Δηλαδή δεν απέρριψε το λαό του. Ο λαός του απέρριψε το Θεό. Ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, και η μεγάλη παρηγοριά μας. Ό,τι και να κάνεις δεν θα σε απορρίψει ο Θεός. Εσύ μην απορρίψεις το Θεό. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Άφησα, λέει, παρόλα αυτά που όλοι με εγκατέλειψαν, άφησα 7.000 άνδρες που δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Και τώρα λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος, δηλαδή μετά την Ανάσταση, μετά την Πεντηκοστή, και επί του παρόντος καιρού απέμεινε κατά λοιπόν τη κατεκλογή χάριτος. Δηλαδή κάποιος από αυτούς έκανε χάρη ο Θεός και ενώ δεν εξίζανε τους εξέλεξε. Και εξηγεί, εάν δεν κατά χάρη δεν είναι πλέον εξέργων, και εδώ να καταλάβουμε τι σημαίνει χάρης και τι σημαίνει έργο. Η χάρης σώζει. Κατά χάριν είμεθα σε σωσμένη δια της πίστεως και αυτό δώρο Θεού. Η χάρις είναι, αν και δεν αξίζουμε εμείς οι εθνικοί, μας συγχωρεί ο Θεός, κάνει χάρη, μας δίνει πίστη. Έτσι έκανε και σε μερικούς από το λαό Ισραήλ, κατά χάρη τους διετήρησε στην πίστη. Αλλά αυτό δεν είναι εξέργων. Το έργο τι έχει? Μισθαποδοσία. Αλλά ποιο είναι το έργο? Έργο πίστεως. Αυτοί δεν έχουν έργο πίστεως, έχουν έργο νόμου. Μπέρδεψαν δηλαδή την πίστη που σώζει με το έργο που έχει μισθαποδοσία. Αλλά δεν έχει πίστη, δεν έχει σωτηρία. Και προσπάθησαν με τα έργα τους να σωθούν. Και αυτό δεν γίνεται, γιατί τα έργα δεν έχουν χάρη. Δεν βρίσκεις χάρη με τα έργα σου. Αντιθέτως μάλιστα, κατά δίκη βρίσκεις. Αυτό ισχύει και για μας βέβαια, για όλους ισχύει. Υπάρχει πιθανότητα να σωθείς εκ των έργων σου, ό,τι και να κάνεις. Καμία πιθανότητα. Καμία πιθανότητα. Μα είμαι πολύ καλός άνθρωπος, μα κηρύττω, μα προφητεύω, μα εκβάλλω δαιμόνια, μα κάνω θαύματα πολλά. Εγώ. Εάν τα κάνεις εσύ, σωτηρία δεν έχεις. Κλειστή η πόρτα. Γιατί επειδή λες ότι τα κάνεις εσύ, τι σου λείπει? Η πίστης ότι τα κάνει ο Θεός. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, πώς σκεπτόμαστε. Πώς σκεπτόμαστε. Τι σκέφτεσαι? Ότι εγώ κάνω? Ο Κύριος λέει, εάν εσύ κάνεις, τότε εγώ δεν κάνω για σένα χάρη. Εάν εσύ, αντί να κάνεις, πιστεύεις ότι εγώ θα κάνω, τότε θα κάνω χάρη. Να το πω πιο απλά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω. Άνεφε μου δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, έτσι λέει ο Χριστός. Επίσης λέει ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα, όμως η έμπνευση του παντοδυνάμου σώζει αυτόν μόνο. Σώζει αυτόν η έμπνευση του παντοδυνάμου. Και πότε ο Θεός κάνει έμπνευση σε σένα για σωτηρία?
όταν μετανοείς, εξομολογείσαι και ομολογείς ότι είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Τότε, εάν θεωρείς τους άλλους όλους ότι υπερέχουν σε σένα, καταλάβατε ποιο είναι το λάθος του Ισραήλ. Εγώ είμαι εκλεκτός λαός και υπερέχω από άλλους σε άλλους. Είμαι περιτετημένος σε τα περίτμητη και τους απαξίωναν τους απερίτμητους, λέγοντας εμείς είμαστε. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος σε εμάς. Εμείς είμαστε η αληθινή Εκκλησία. Φοβερό. Εμείς αγωνιζόμαστε να γίνουμε όμοιοι με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Φοβερό. Τα χάσαμε όλα. Αλλά βόηθα μας, Κύριε. Βόηθα μας, Κύριε, να μοιάσουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Καταλάβατε τη διαφορά? Η διαφορά του Ισραήλ, των περιτετμημένων με των απεριτμήτων. Εμείς είμαστε οι περιτετμημένοι, εσείς είσαστε τα κοινάρια. Έτσι δεν είπε ο Χριστός στην Συροφήνισσα? Να πάρω τον άρτο από τα τέκνα και να τα δώσω στα κοινάρια? Και η Συροφήνισσα τι είπε? Και τα κοινάρια, αυτή είναι η ταπείνωση. Και τα κοινάρια παίρνουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από τα τέκνα. Και ο Κύριος τι της είπε? Ας γίνει κατά την πίστη σου. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Ας γίνει, αδελφέ μου, στη ζωή σου κατά την πίστη σου. Το καταλαβαίνουμε? Μόνο αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός. Είπαγε και η πίστη σου σε έσωσε. Ας γίνει κατά την πίστη σου. Τι πιστεύεις? Ότι είσαι πραγματικά, είμαστε, γιατί είναι μια παγίδα, πολύ καλή εκκλησία. Μας αυξάνει ο Θεός, μας ευλογεί ο Θεός, μας δίνει το Λόγο Του, προφητεύει ο Θεός, σώζει ο Θεός, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ο Θεός. Αυτό είμαστε? Όχι. Τι είμαστε? Τενεκέδες ξεγάνωτοι. Τίποτα δεν είμαστε. Χάρη κάνει ο Θεός. Χάρη κάνει ο Θεός. Αυτό δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι Ισραηλίτες ποτέ. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τη χάρη από τα έργα. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λοιπόν, ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητούσε. Και ποιοι το πέτυχαν? Οι εκλεκτοί όμως πέτυχαν. Και οι λοιποί ετυφλώθησαν. Άρα υπήρχε ο λαός Ισραήλ που ήταν, επαναλαμβάνω, είχε την υιοθεσία, τη δόξα, τις διαθήκες, την νομοθεσία, τη λατρεία, τις επαγγελίες, τους πατέρες για τον οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Και απέτυχαν. Και ποιοι πέτυχαν? Οι εκλεκτοί. Πολλοί και εκλεμμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί πέτυχαν. Τώρα το ερώτημα είναι, ο λαός Ισραήλ νόμιζε ότι αυτοί ήταν οι εκλεκτοί. Αλλά δεν ήτανε. Οι εκλεκτοί πέτυχαν. Οι άλλοι που νόμιζαν ότι ήταν εκλεκτοί ετυφλώθησαν. Γιατί έδωκε ο Θεός σε αυτούς που νόμιζαν ότι είναι εκλεκτοί, που πίστευαν ότι είναι οι εκλεκτοί, που ήταν βέβαιοι ότι ήταν οι εκλεκτοί, σε αυτούς ο Θεός έδωσε πνεύμα νισταγμού. Οφθαλμούς για να μην βλέπουνε και όταν για να μην ακούνε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Δαβίδ είπε, η τράπεζα αυτών, ξέρετε τι τρώγανε? Από τις θυσίες. Τρώγανε από αυτά που ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Μωυσή. Το εκλεκτό. Η τράπεζα
που τρώγανε από τα εκλεκτά να γίνει παγίδα σε αυτούς. Γιατί? Γιατί θεώρησαν ότι αυτοί αξίζανε που έτρωγαν εκ της θυσίας. Και έγινε βρόχος να τους πνίξει. Και έγινε σκάνδαλο. Και σκοτίστηκαν οι οφθαλμοί τους. Και κύρτωσαν τον νότο τους και έγιναν δούλοι. 2.000 χρόνια, περίπου 1.700 χρόνια, δούλοι των ανθρώπων. Οι εκλεκτοί, οι περιτετμημένοι. Και τώρα ρωτάει πάλι ο Παύλος. Μήπως έπτεσαν δια να πέσωση. Δηλαδή αυτοί φταίξανε που πέσανε. Και ξέρετε, απαντάει, μη γέννητο. Τι φοβερό μυστήριο είναι αυτό. Δεν έφταξαν αυτοί που πέσανε. Αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία στα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπία. Δηλαδή ο Θεός τους άφησε να πέσουν στην αυτοδικαίωσή τους. Μπορούσε να τους σταματήσει? Θα δούμε. Δεν μπορούσε. Αλλά ο Παύλος εδώ λέει ότι δεν έφταξαν για να πέσουν, αλλά έπεσαν για να σωθούν τα έθνη και να ζηλέψουν για τα έθνη. Και τώρα συνεχίζει λέγοντας, και αν η πτώση σε αυτόν είναι πλούτος του κόσμου, δηλαδή επειδή έπεσαν αυτοί πίστεψαν τα έθνη. Να το δούμε λίγο αυτό. Έπεσαν αυτοί και πίστεψαν τα έθνη. Τι θα πει έπεσαν? Η αυτοδικαίωση είναι αυτό. Και με την αυτοδικαίωσή τους είμαστε λαός Ισραήλ. Είμαστε περιτετμημένοι. Προσέξτε αδερφοί, είμαστε αναγεννημένοι, είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβατε ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα? Μα εμείς δεν είμαστε αναγεννημένοι? Είμαστε. Εμείς αναγεννηθήκαμε, ο Θεός μας αναγέννησε. Με δώρο την πίστη. Είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Εμείς βαπτιστήκαμε. Χριστός μας βάπτισε. Προσοχή τι λέμε, τι σκεφτόμαστε όμως. Όχι τι λέμε, γιατί μπορεί και να μην τα λέμε. Αλλά τι έχουμε μέσα μας. Αυτοί το είχαν μέσα τους αυτό. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έφταξαν? Όχι. Αλλά συνέβη αυτό για να σωθούμε τα έθνη. Και να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπία. Και αν η πτώση αυτό είναι πλούτος του κόσμου και ελάτης αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Άρα ο Θεός δεν τους έχει εγκαταλείψει. Συνεχίζει να τους αγαπάει. Διότι προς εσάς τους απεριτμήτους λέγω, λέει ο Παύλος, καθώς η διακονία μου είναι να είμαι Απόστολος των Εθνών, εγώ σας μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο, μήπως και τύχει κάποιοι από αυτούς να ζηλέψουν και να σωθούν. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να σωθούν, μόνο αν ζηλέψουν. Τι θα πει ζηλεύω? Γιατί αυτούς τους ευλόγησε και εμείς? Και είναι ακόμη πιο σοβαρό το πράγμα. Διότι αν η αποβολή αυτών είχε σαν αποτέλεσμα τη φιλίωση του κόσμου, τι θέλει είστε τελικά η πρόσληψη σε αυτόν, η μη ανάσταση νεκρών? Προσέξτε πόσο πολύ τους αγαπάει. Δεν τους απέρριψε, δεν έφταξαν, αλλά ούτε τους απέρριψε ούτε έφταξαν. Αλλά ποιος έφταξε? Η νοοτροπία τους που λέγεται απιστία. Και το εξηγεί. Και αν η ζήμη είναι Αγία, όλο το φύραμα
είναι άγιο. Και αν η ρίζα είναι αγία, όλοι κλάδοι είναι άγιοι. Αλλά αν τινές των κλάδων του Ισραήλ απεκόπησαν, να τώρα η αιτία των πραγμάτων. Η ρίζα είναι ο Ισραήλ. Λίγη ζύμη, όλο το φύραμα το κάνει ένζυμο. Η ρίζα είναι ο Ισραήλ. Και εμείς είμαστε μπολιασμένοι παραφύσεις στον Ισραήλ. Ακούτε, αδερφοί, τι λέει. Και αν μερικοί κλάδοι από τη ρίζα, την Αγία, απεκόπησαν, γιατί απεκόπησαν? Γιατί απίστησαν. Και το κρίσιμο σημείο είναι, αυτό τουλάχιστον έτσι πως εγώ σκέφτηκα και κατάλαβα, εμάς μας έσωσε ο Θεός κατά χάριν δια της πίστεως, και αυτό δώρο Θεού. Σε αυτούς δεν έδωσε δώρο πίστη. Γιατί? Γιατί δεν έκανε χάρη. Και γιατί δεν έκανε χάρη? Γιατί προσπάθησαν με τα έργα τους. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί με τα έργα του ή σκέφτεται ότι αυτός το κάνει, αυτός το αξίζει, δεν μπορεί να του δώσει ο Θεός δώρο πίστη για σωτηρία. Αυτό έχει σχέση με σένα, με μένα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, αδερφέ? Τι νομίζεις ότι είσαι? Βεβαίως μας αναγέννησε ο Θεός. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, με έκανε πρεσβύτερο. Αλήθεια? Με έκανε ποιμένα, σοβαρά? Με έκανε προφήτη, τι λες? Εμένα, εγώ. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Δεν κάνει χάρη σε μένα πια. Αφαιρεί τη χάρη. Γιατί λέω εγώ. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά, αδερφοί, και τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι τρομακτικός. Θα μ' ακούς εσύ, γιατί εγώ είμαι πρεσβύτερος, εσύ δεν είσαι. Ξέρεις τι λέει ο Θεός? Φύγε από τη μέση. Δεν κάνεις. Δεν σου δίνω δώρο πίστη για σωτηρία. Τι είπαμε? Η πίστη σώζει. Το έργο τι κάνει? Καταστρέφει. Άρα λοιπόν, εσύ τι βλέπεις τον εαυτό σου και καμαρώνεις? Με την καλή έννοια το καμαρώνεις, δεν μιλάω για υπερηφάνεια. Το έργο σου ή την πίστη και τη χάρη που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου? Φοβερό, αδέρφοι. Οι κλάδοι του Ισραήλ κόπηκαν για την απιστία τους. Γιατί? Γιατί έλεγαν εμείς είμαστε υπεριτετημένοι. Όλοι αυτοί είναι κοινάρια. Και ακούτε τι λέει. Εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν δια την απιστία, σοι δε αχριελέα ούσα ενεκετρίστης μεταξύ αυτών και έγινες συγκοινωνός κατά χάριν της ρίζας και της παχύτητας ελαίους, της ελαίας, πρόσεχε, μην κατακαυχάσαι. Γιατί εάν κατακαυχάσαι, πρέπει να ξέρεις ότι εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, η ρίζα βαστάζει εσένα. Μην καυχάσαι. Γιατί αν είσαι εδώ πέρα, δεν είσαι γιατί εσύ ήρθες, δεν εκλέξατε σε μένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Δεν είσαι εδώ γιατί εσύ ήλθες, είσαι εδώ γιατί ο Χριστός σε έφερε. Άρα σε ποιον ανήκει η δόξα? Σε σένα? Στο Χριστό ανήκει η δόξα. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί, και πόσο εύκολο είναι να τα χάσουμε όλα. Επαναλαμβάνω. Εν το ονόματι σου εμείς προφητεύσαμε. Εν το ονόματι σου εμείς κάναμε θαύματα πολλά. Εν το ονόματι σου εμείς εξεβάλαμε δαιμόνια. Και ξέρετε, τους είπε ο Θεός,
υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τι είσαι? Εγώ? Εμένα που με βλέπω είμαι ποιμένας. Εγώ είμαι κήρυκας, εγώ είμαι προφήτης. Ξέρεις τι είμαι? Για απώλεια, αν έχω αυτή τη σκέψη. Αν έχω όμως τη σκέψη ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Τίποτα δεν είμαι. Και ό,τι έχει, γίνει στη ζωή μου, το έχει κάνει ο Θεός. Και αν ο Θεός αποσύρει τη χάρη Του, τα χάσα όλα. Για να μην αποσύρει τη χάρη Του, πρέπει να είμαι ταπεινός. Και τι θα πει ταπεινός? Ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσεται. Ο υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσεται. Στους ταπεινούς τίνει χάρη ο Θεός. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Άρα λοιπόν, τι είμαι και τι είσαι? Και το τι είμαι και τι είσαι, μην κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Δεν εμείς, εγώ είμαι ταπεινός, αλλά όλοι εσείς θα ακούτε εμένα. Μπα. Μπα. Εγώ είμαι ταπεινός και είμαι ο ελάχιστος όλων σας. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι? Ελάχιστος πάντων των Αγίων. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Μη σκέφτεσαι ότι υπερέχεις τίνος. Την πάτησες. Ναι, αλλά ξέρεις ότι εγώ προσευχήθηκα και θεραπεύτηκες. Εσύ τον θεράπευσες? Εσύ? Χριστός τον θεράπευσε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να μην την πάθουμε σαν το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ είναι η ρίζα. Και εμείς πάνω σε αυτό κατά παραφύση κεντριστήκαμε. Ο λαός Ισραήλ είναι η καλή ελαία. Εμείς τι είμαστε? Η αγρή ελαία. Γι' αυτό οφείλουμε να προσευχόμαστε για το λαό Ισραήλ. Να προσευχόμαστε θερμά. Αλλά και να προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων. Ο ένας για τον άλλον. Κύριε, φύλαξέ μας. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, όταν λέω λόγος του Θεού, η ψυχή μας όλων βρίσκεται σε κίνδυνο, τι σημαίνει? Η ψυχή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ψυχή σου βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί? Γιατί μπορεί η καρδιά σου, που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να σε κοροϊδέψει. Και να κοιτάξεις τον αδελφό σου και να πεις, τι αδελφός είναι αυτός? Να κοιτάξεις τη γυναίκα σου και να πεις, τι βλάκας είναι αυτός? Να κοιτάξεις το κοριτσάκι αυτό και να πεις, τι σαχλαμάρες κάνει αυτή? Πάει. Δεν είναι υπερέχοντες. Ξέρεις τι είσαι? Τίποτα. Έχασες. Τα χάσες όλα. Το καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια. Πώς την έπαθε ο εκλεκτός λαός του Θεού Ισραήλ. Και ακούτε τι λέει. Θέλεις λοιπόν να πει ότι απεκάπησαν οι κλάδοι, δεν εγκεντριστώ εγώ? Και η απάντηση είναι ναι. Ναι. Απεκόπησαν οι κλάδοι για να κεντριστείς εσύ. Γιατί? Διότι δια την απιστία τους έχασαν τη χάρη του Θεού. Δια την απιστία τους απεκόπησαν, σι δε δια της πίστεως στέκεσαι. Τι θα πει πίστης όμως? Ξέρετε τι θα πει πίστης? Δώρο Θεού. Δώρο Θεού. Δεν είσαι πιστός. Έχεις πίστη γιατί σου κάνει χάρη ο Θεός και σου δίνει πίστη. Αυτή όμως, εξαιτίας του ότι είναι Ισραήλ ισχύς Θεού, εξαιτίας του ότι έχουν έργα του νόμου, δεν μπορούν να έχουν πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο Θεός να κάνει χάρη σε αυτούς, σε μερικό υπόλοιπο έχει κάνει κατ' εκλογή χάριτος. Σε εμάς όμως,
Όλοι μας εδώ είμαστε, γιατί έκανε χάρη ο Θεός και μας έδωσε πίστη. Και με την πίστη αυτή τι μας έκανε, μας κέντρισε παραφύση στην καλή ελαία. Τι σημαίνει παραφύση, ξέρετε πως είναι το μπόλιασμα. Παίρνουν ένα καλό κλαδί από ένα ήμερο δέντρο, το βάζουν σε ένα άγριο δέντρο και βγάζει καλό κλαδί, με καλό καρπό. Εδώ τώρα τα έκανε ανάποδα ο Θεός. Παίρνει ένα βρώμικο κλαδί, άγριο κλαδί, αγριελαίας κλαδί και τον μπολιάζει παραφύση στην καλή ελαία. Και τι παίρνει από τις ρίζες, αυτό το οποίο έχει προσφέρει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Καταλάβατε αδελφοί, εμείς ό,τι έχουμε είναι αυτό που έδωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Τους πατέρες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Γιατί αυτή ήταν ο λαός του Θεού και χάσανε αυτό το σοβαρότατο πλεονέκτημα. Τώρα εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Εάν όμως δεν προσέξουμε, θα μας κόψει. Εδώ δεν λυπήθηκε τους φυσικούς κλάδους. Θα λυπηθεί τους κλάδους που έχουν βγει από παραφύσινο κέντρισμα. Και πώς θα γίνει αυτό, αν χάσουμε αυτό το οποίο είναι δώρο Θεού, την πίστη. Τι θα πει πίστη? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Χριστέ μου βοήθαμε. Δεν ξέρω τίποτα, φώτισέ με. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, οδήγησέ με. Και τι έρχεται ο Θεός και λέει σε μας? Εγώ ο Πατέρας Θεός θα σε συνετίζω. Εγώ ο Ιησούς Χριστός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ. Και εγώ ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας θα σε συμβουλεύω για να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και αυτό ξέρετε πώς λέγεται, πίστη. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να συγκρίνουμε την εκκλησία μας με το λαό Ισραήλ. Να το πω αλλιώς, να συγκρίνω τον εαυτό μου με ένα Ισραηλίτη. Τι του χρωστάω, τι έπαθε και τι κινδυνεύω να πάθω. Δηλαδή μπορεί να με κόψει, βέβαια, ακούτε τι λέει. Δια την απιστία να επικόπησαν. Σύ δε, δια της πίστεως που είναι δώρο Θεού, το ξεχνάμε αυτό, στέκεσαι. Πρόσεξε τώρα που έχεις αυτό την πίστη που είναι δώρο Θεού, μην ψιλοφρονήσεις, φοβού τον Θεό. Διότι αν ο Θεός δεν ελυπήθηκε τους φυσικούς κλάδους, λες να λυπηθεί εσένα? Λες να λυπηθεί εσένα που είσαι παραφύση κεντρισμένος, που είσαι εθνικός και απερίτμητος? Δεν λυπήθηκε τους περιτετμημένους και τους έκοψε, επειδή δεν είχαν πίστη, επειδή ελπίζανε στον εαυτό τους και στα έργα τους, στην ιστορία τους. Και λες να λυπηθεί εσένα? Εάν δεν έχεις πίστη, δεν διατηρήσεις την πίστη. Πόσο μ' αρέσει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πολύ θέλω να το μπορώ να το πω κι εγώ. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο μου την ετελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Εγώ τη διατήρησα. Δεν τη διατήρησε ο Κύριος. Εγώ διατήρησα την πίστη μου. Ο λαός Ισραήλ δεν διατήρησε την πίστη του. Γιατί? Γιατί είχε έργα. Εμείς όμως τι έργα θέλουμε? Πίστεως. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ξαναδιαβάζω. Μην υψηλοφρόνη λοιπόν, αλλά φοβού, διότι αν ο Θεός δεν εφίσθη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δεν εφιστεί ούτε εσένα. Ακούτε τι λέει? Κινδυνεύω να μην με εφιστεί ο Θεός. Ξέρετε θα επιφυστεί? Να με λυπηθεί και να με κόψει. Μα γίνεται αυτό? Αν γίνεται, λέει,
Αν γίνεται, λέει, όταν θα έρθω θα βρω άραγε την πίστη σε σένα. Αν δεν τη βρω είσαι κομμένος. Και συνεχίζει. Δες λοιπόν με προσοχή την καλοσύνη του Θεού και την αυστηρότητα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έχει καλοσύνη, Χριστότητα, αλλά έχει αυστηρότητα. Αυστηρότητα βέβαια, Χριστότητα βέβαια. Πώς? Επιμέν τους πεσόντες την απιστία, αυστηρότητα. Επισέ δε που παραμένεις, διατηρείς την πίστη σου, την καλοσύνη, τη Χριστότητα. Μέχρι πότε? Αν επιμένεις τη Χριστότητα στην πίστη, αλλιώς θα αποκοπείς και εσύ. Και εκείνοι, εάν δεν επιμένουν στην απιστία των, θα κεντριστούν πάλι. Διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλι να κεντρήσει αυτούς. Επειδή, και ακούτε αυτό που είναι το πιο σοβαρό, είναι το συμπέρασμα. Επειδή εάν εσύ απεκόπεις από της φυσικής αγριελέας, καταλάβω τι έκανε ο Θεός, μας έκοψε από τον κόσμο, απεκόπεις από της φυσικής αγριελέας και παραφύσιν εκεντρίστης εις την καλή ελέαν, πόσο μάλλον αυτή η φυσική θέλουσε κεντριστεί πάλι εις την ιδίαν αυτού ελέα. Επαναλαμβάνω, η ψυχή σου, η ψυχή μου, η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και ο κίνδυνος ποιος είναι? Απιστία, αυτοδικαίωση. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι? Δεν με ξέρεις εμένα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτοδικαίωση. Απιστία. Χάνω το δώρο του Θεού. Δεν έχω πίστη. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και το δώρο του μου το παίρνει πίσω. Δεν έχω πίστη δική μου. Ο Θεός να με βοηθήσει να στο δώσω, να το καταλάβετε όπως το κατάλαβα εγώ. Δεν έχεις τίποτα δικό σου, αδερφέ. Δεν έχεις πίστη δική σου. Δεν έχεις τίποτα δικό σου που να αξίζει. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Τίποτα δεν έχεις. Μην νομίζεις ότι έχεις. Εάν νομίζεις ότι έχεις, και αυτό που έχεις θα σου αφαιρεθεί. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Μα σοβαραλογείς, Παύλο? Βέβαια. Ο πρώτος των αμαρτωλών. Μα σοβαρολογείς, Παύλο? Θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντες. Μα σοβαρολογείτε? Αυτό που έχεις, τώρα πρέπει να το διατηρήσεις. Πώς? Με την ταπείνωσή σου. Δηλαδή, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Δεν ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις, Κύριε. Αλλιώς δεν μπορείς να το διατηρήσεις. Και να το πω τώρα και τελείως γραφικά. Ο Ιησούς Χριστός έχει ένα φρόνημα. Εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε ότι του αρπάξανε τη δόξα του να είναι ένα με το Θεό, αλλά έγινε ίσα με το Θεό. Έγινε ένα άλλο πρόσωπο. Υιός Θεού, Υιός ανθρώπου. Με τη δική του θέληση. Το πιο σοβαρό. Με τη δική του θέληση. Δου εγώ, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Με τη δική σου θέληση θα διατηρήσεις την πίστη σου. Λέγοντας, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και έλαβε δούλου μορφή. Τώρα τι είσαι, δούλος ή αφεντικό? Υπηρέτηση, Κύριος, τι είσαι? Τι νομίζεις ότι είσαι? Επαναλαμβάνω, πολλές φορές, εγώ ξέρετε τι είμαι, πρεσβύτερος. Δηλαδή, δεν είσαι δούλος? Εγώ εμποιμένας, δηλαδή δεν είσαι δούλος? Εάν δεν είσαι, ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Σου παίρνει την πίστη. Και ξέρετε τι γίνεσαι? Άπιστος. Άπιστος. Και άπιστος, κόβεσαι. Δια την απιστία απεκόπησαν.
Και δεν εφίστη την καλή Ελέα, θα εφιστεί εμένα. Και ακούτε πώς το λέει. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί το μυστήριο τούτο δια να μην υψηλοφρονείτε. Προσέξτε, μην υψηλοφρονήσετε. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Αυτό που λέμε τώρα είναι ένα φοβερό μυστήριο. Απ' μια μεριά ο λαός Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, και απ' την άλλη μεριά η εθνική, τα κοινάρια. Καταλαβαίνετε? Εάν εσύ αποφασίσεις να γίνεις εκλεκτός, θα παραμείνεις κοινάριο. Εάν εσύ αποφασίσεις ότι είσαι κενάριο, ο Θεός θα σε κάνει εκλεκτό. Σαν τη Συροφήνισσα. Εγώ είμαι κοινάριο, ναι, από τα ψίχουλα. Είπαγε και ας γίνει εσένα καθώς επίστευσας. Και εδώ τελειώνω, αδερφοί, με το μήνυμα του ουρανού όπως μου το έδωσε ο Θεός. Και σας παρακαλώ να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε. Είπαγε και ας γίνει σε σε καθώς επίστευσας. Τώρα φεύγουμε. Θα φύγουμε. Θα κάνουμε προσευχή, θα κάνουμε την εισφορά μας και θα φύγουμε. Όπως Συροφήνισσα έφυγε. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Είπαγε και ας γίνεσαι ως επίστευσας. Αδερφέ, τώρα που θα φύγεις πήγαινε. Όχι ας και θα γίνει σε σένα καθώς πιστεύεις. Το ερώτημα είναι τι πιστεύεις, όχι για τον Χριστό, για τον εαυτό σου τι πιστεύεις. Τι πιστεύεις για σένα? Ότι είσαι μέγας διδάσκαλος? Ότι είσαι κάποιος που τα ξέρει όλα? Τι πιστεύεις για σένα? Εάν πιστεύεις ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, η ευλογία του Θεού θα είναι απόλυτη στη ζωή σου. Δεν θα χρειάζεται να σου βάλει ο Χριστός άγγελος απάν, σατάν, να σε ραπίζει για να ταπεινωθείς. Γι' αυτό σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, θα ζητήσουμε κατά χάριν από το Θεό να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Χάρισμα. Καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Χάρισμα. Να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός να επιβλέπει σε μας με ευμένεια. Γιατί δεν είμαστε τίποτα. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί? Αδερφέ μου, δεν είσαι τίποτα. Άθλιος και ουτιδανός. Τίποτα. Από τη στιγμή που αρχίζει το μυαλό μου και σκέφτεται, από εκεί και πέρα τα χάνω όλα. Αν το μυαλό μου όμως είναι χωρίς σκέψεις και λέω πω πω Κυρία μου ελέησέ με, θα με ελέησει. Αν το πω ευλόγησέ με, είναι σαν να πετώ. Αξίζω να με ευλογήσεις, αλλά δεν αξίζω. Ελέησέ με Κύριε Θεέ μου, κάνε χάρη σε παρακαλώ και βόηθα με. Γιατί δεν είμαι τίποτα. Είπαγε και ας γίνει σε σένα ό,τι πιστεύεις για τον εαυτό σου. Αμήν, Χριστέ μου.